μήνυμα προς τον Γιάννη Τάρα. Ρε συνέλληνα, έχεις ένα διαδικτυακό ραδιοφωνάκι που παλιά δεν είχες τίποτα. Όταν σε γνωρίσαμε δεν είχες τίποτα. Ορκίστηκες, έγινες συνέλληνας, ήσουν σε ένα χωριό στα Καλάβρητα και άνοιξες ένα διαδικτυακό ραδιοφωνάκι. Σε τίμησα να κάνω εκπομπές εκεί στο ραδιοφωνάκι σου. Εντάξει, ήρθαν και άλλοι συνέλληνες. Τώρα σε βλέπω και κάνεις έναν αγώνα εναντίον μου. Βάνεις κάτι γελία βίντεο, κάνεις κάτι αναρτήσεις προδοτικές. Τελευταία προειδοποίηση που σου κάνω, Γιαννάκη. Έχεις ένα έργο να επιτελέσεις ως ορκισμένος. Και εσύ και αρετούλα. Δεν σε καταλαβαίνω και έχεις και ύφος να πούμε με πολλά καρδινάλια. Μου θυμίζεις τον Αμάραντο. Ενώ δεν ήσουν τίποτα. Έγινες με εμάς. Ωραία. Βάζεις και κανένα τραγουδάκι. Τώρα ξεκινά να κάνεις καμιά εκπομπή με την Πάτρα, με τα Καλάβρητα, με τα Μαζέκα εκεί πάνω που είσαι. Μια χαρά. Και άσε τις μαγκές. Και άσε και τα κολλητιλίκια με τους προδότες. Και άσε και τις αναρτήσεις εναντίον. Γιατί θα σου μιλήσω διαφορετικά την άλλη φορά. Κατάλαβες, Γιάννη Τάρα. Μαζέψου, για θα σε μαζέψω πολύ άγρια. Έχεις έργο και είσαι κερκισμένος. Και είσαι και ένα διαφωνάκι. Και μου το παίζεις τηλεοπτικός παραγωγός και πολυτελείας βίντεο. Μαζέψου, Γιάννη, για να μην θυμώσω πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δεν θα έχει άλλη προειδοποίηση, Γιάννη Τάρα. Και για κάθε Γιάννη Τάρα που δεν ξέρει τι κάνει, αλλά επειδή είμαι λίγο μακριά και δεν ξέρω και τι θέλει. Τι ακριβώς θες, Γιάννη Τάρα? Για δεν κάνεις τον αγώνα σου, για δεν βγάζεις τόσα πράγματα που έχει ο φορέα, για δεν βγάζεις τόσα οπλικά συστήματα, παρά θες να κάνεις βίντεο εις βάρος μας και βγάζεις και τους προδότες τα σκουπίδια. Εσύ είσαι ορκισμένος τώρα, έτσι, και ήσουν και μαζί μας. Και έχεις και στις δράσεις και στηρίξαμε το ραδιόφωνο και έχεις φύγει τώρα και κάνεις τι, μου το παίζεις τώρα τι, Αμάραντος νούμερο 2, πώς το καταλαβαίνεις? Προχώρα, Γιάννη, οι επιλογές σου θα τις σεβαστώ. Την επόμενη φορά δεν θα είναι έτσι. Θα έχει άσχημα πράγματα για σένα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.